αυτό, αν και δεν αξίζουμε συγχαρητηρίων, αλλά από την καλοσύνη τους και από την αγάπη τους προς την Ορθοδοξία, μας λένε ότι παρακολουθούν την εκπομπή μας διάφοροι φίλοι. Πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα, που θα είναι και αυτό, μέσα από το ασκητικό λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, να λέγαμε 2-3 λόγια για την Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε αρχίσει αυτό το θέμα, που δείχνει και έχουμε συνταρακτικά έτσι, ντοκουμέντα να παραθέσουμε στους αρνητές της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη, όσον αφορά τα θέματα εκείνα που έχουν αντικείμενο την κατάκριση της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή το ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο, ένα σύνολο βιβλίων εβραϊκών, τα οποία έχουν αιμοχθηρία μέσα τους και κακία. Κι όμως δεν είναι έτσι, διότι υπό το φως της Καινής Διαθήκης και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κανείς βλέπει άλλα πράγματα, έτσι. Ο καθένας βλέπει αυτά που μπορεί να δει με τη δική του οπτική γωνία. Αλλά ας τα δούμε εμείς τώρα όπως τα βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας, διότι οι πατέρες είναι εκείνοι οι φάροι που φωτίζουν, δανειζόμενοι πάντοτε φως από το μέγα ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριό μας, τον ήλιο της ζωής, και οι οποίοι με τη δική τους φώτιση βλέπουν άλλα πράγματα, πολύ πνευματικότερα από αυτά που βλέπουν εκείνοι οι οποίοι στέκονται στα εξωτερικά και επιφαινόμενα, σε εκείνα τα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς ιστορικός να πει ότι αμερόληπτα οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφουν και τις κακίες των ανθρώπων, αλλά και τις αρετές και την αγιοσύνη τους. Πότε εμφανίστηκε η λέξη Μεσσίας στον κόσμο? Αν και υπήρχε, όπως είπαμε, ο σπερματικός λόγος, δηλαδή ο λόγος του Θεού, στον Παράδεισο, ο οποίος έλεγε ότι θα δώσω κάποτε τον ελευθερωτή του έθνους, του γένους των ανθρώπων, τον Υπέα δηλαδή, εκείνον ο οποίος θα συντρίψει τον Όφη, δεν θα βαρεθούμε να το λέμε αυτό, ο Όφης είναι ο Σατανάς, μέχρι να φανεί αυτός θα πανούνε άλλοι άνδρες, μεγάλοι άνδρες, ευεργέτες της ανθρωπότητος, οι οποίοι πνευματικοί ευεργέτες, οι οποίοι θα μας δείξουν τον δρόμο. Ο Μωυσής, ο Αρών, ο Ιησούς του Ναβί, ο Σαμουήλ ο Κρητής και ο Δαβίδ ο Βασιλιάς είναι οι προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης που προτυπώνουν, ας το προσέξουμε αυτό, προτυπώνουν τις όψεις της προσωπικότητας του Μεσσία. Κάθε ένας δηλαδή βάζει ένα λιθαράκι για να σχηματιστεί το πρόσωπο αυτό του Μεσσία Ελευθερωτή, που εκ των υστέρων εμείς γνωρίζουμε ότι είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά ας έρθουμε τώρα, ας κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ότι θα έρθει στον κόσμο ο Υιός του Θεού και Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αλλά να δούμε αν η πνευματική διάσταση, εάν δηλαδή υπάρχουν πνευματικά αποτυπώματα του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη. Και όπως μας πληροφορούν οι πατέρες, ο Μωυσής, πρώτη προσωπικότητα, με την οποία έχουμε κάνει εκπομπές με τον πατέρα Νεκτάριο, ο Αρών, ο αρχιερεύς, ο Ιησούς του Ναβί, ο ελευθερωτής του Ισραήλ, ένα είδος μεγάλου Αλεξάνδρου, σε μικρότερη έτσι, διάσταση από ότι σαν κυριευτής, ο Ιησούς του Ναβί δεν ήθελε να κυριεύσει τον κόσμο, ήθελε μόνο να κυριεύσει τη γη της Επαγγελίας, τη γη Χαναάν. Ο Αλέξανδρος είναι βέβαια μια άλλη, εκτός συναγωνισμού προσωπικότητας, κοσμική όμως προσωπικότητας. Μας ενδιαφέρουν όμως περισσότερο εδώ οι προσωπικότητες οι οποίες είναι πνευματικές. Δίχως αυτό να σημαίνει, για να μην παραξηγούμεθα, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχει κάποια πνευματική αποστολή από το Θεό. Όντως, κοιτάζοντας τώρα με το πρίσμα αυτό της Καινής Διαθήκης στην ιστορία, βλέπω ότι πραγματικά ο Θεός έδωσε ευλογία στους Έλληνες να διαδώσουν την ελληνική γλώσσα σε όλους τους λαούς της γης, τους τότε γνωστούς λαούς, ούτως ώστε να περάσει ο λόγος του Ευαγγελίου, ο ευαγγελικός λόγος, να περάσει μέσα από την ελληνική γλώσσα και να διαμορφωθεί τόσο υπέροχα, τόσο κατάλληλα για την ανθρωπότητα, ώστε δεν θα υπήρχε καμιά άλλη γλώσσα, διότι μην ξεχνάμε ότι στην εποχή, την ελληνιστική εποχή του Αλεξάνδρου, υπήρχαν και άλλες γλώσσες. Υπήρχε η εβραϊκή γλώσσα, υπήρχε η λατινική γλώσσα, μόλις σχηματιζόταν η λατινική γλώσσα, αλλά και στην εποχή του Χριστού έχουμε τρεις κυρίαρχες γλώσσες. Γι' αυτό και γράφτηκε σε τρεις κυρίαρχες γλώσσες αυτές επάνω στον Κύριό μας, στο Σταυρό, Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων. Αυτό λοιπόν μας αποδεικνύει τι? Ότι υπήρχαν τρεις μεγάλες εθνότητες και τρεις γλώσσες επικρατείς στην εποχή εκείνη, αλλά η επικρατέστερη γλώσσα, αγαπητοί φίλοι, ιστορικά αποδεικνύεται και όχι σοβινιστικά και στενά
να το δούμε, ήταν η ελληνική γλώσσα. Ήταν η γλώσσα της φιλοσοφίας, η γλώσσα της αρμονίας, η γλώσσα της τέχνης, η γλώσσα της ποίησης, η γλώσσα των πάντων, της φιλοσοφίας, έτσι, και της σοφίας και των επιστημών, η γλώσσα των επιστημών. Μην ξεχνάμε ότι τις λέξεις άτομο, ατομική ενέργεια, σθένος, βάρος, ειδικών βάρος κλπ. Ήταν όλα αυτά ανακαλύψεις των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα να δούμε αυτές τις πέντε προσωπικότητες πριν περάσουμε στο θέμα μας, λίγο γρήγορα, για να προλάβουμε. Ο Μωυσής ο Αρών, ο Ιησούς του Ναβί, ο Σαμουήλ ο Κρητής. Ο Σαμουήλ είναι και αυτός μια μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ο τελευταίος των Κρητών. Κρητές ήταν εκείνοι οι άνθρωποι τους οποίους έβαζε ο Θεός να συμβουλεύουν το λαό. Μετά τον Μωυσή και τον Αρών έχουμε την διαδοχή των Κρητών, οι οποίοι αυτοί οι Κρητές ήταν θεολογικοί άντρες, υψηλά αναστήματα, υπέροχες μορφές και πνευματικά ανεβασμένοι άνθρωποι, ηθικά ανεβασμένοι και πνευματικά, αλλά και άνθρωποι δραστήριοι, οι οποίοι μπορούσαν να τακτοποιούν τα θέματα του λαού σαν κριτές, να κρίνουν, να δικάζουν, να αποδίδουν δικαιοσύνη. Και τέλος, ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, ο μεγαλύτερος βασιλιάς του Ισραήλ, πράγματι υπήρξε μια προσωπικότητα μεγάλη ο Δαβίδ. Αυτές οι πέντε προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης προτυπώνουν τις όψεις του προσωπικότητος του Μεσσία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Μωυσής, ο κατεξοχήν προφήτης, μεγαλύτερη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, που ακούει το Θεό και μεσολαβεί προς το λαό του, γίνεται μεσάζον του λαού, δηλαδή είναι ο αντιπρόσωπος τροποντινά, η προτύπωση του αντιπροσώπου πιανού, αυτού που θα έρθει τελικά, δηλαδή του Μεσσία. Στο έπακρον, μεγαλύτερη προφητική προσωπικότητα βέβαια, η τέλεια προφητική προσωπικότητα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Μωυσής επομένως είναι ο Μεσσίας εντός εισαγωγικών της Παλαιάς Διαθήκης. Δεύτερη μεγάλη προσωπικότητα, ισχυρή προσωπικότητα, είναι ο αδερφός του Μωυσή, ο Αρών, ο πρώτος ιερέας, ο οποίος έκανε εξηλαίωση με τις θυσίες των ζώων. Τότε εγένετο με το αίμα των τάβρων, των τράγων, εξηλαίωση για τις αμαρτίες του λαού και τις προσωπικές αμαρτίες του καθενός. Ο Χριστός όμως όταν ήρθε, έγινε ο τέλειος αρχιερέας, τύπος ήταν ο Αρών, ο τέλειος αρχιερέας είναι ο Χριστός. Διότι ο Χριστός όπως είπαμε είναι και προφήτης όπως ο Μωυσής, ο τέλειος προφήτης, αλλά και ο τέλειος αρχιερέας, ο οποίος κάνει την τέλεια θυσία. Όχι πλέον ζώα, δεν θυσιάζει ο Χριστός ζώα, αλλά τον ίδιο τον εαυτό του, σαν σφάγιο υπέρ της ανθρωπότητος. Και είναι βέβαια και αιώνιος αρχιερέας, διότι δεν μπορεί να διαδεχθεί κανένας τον Ιησού Χριστό όπως γνωρίζουμε. Και ο Ιησούς του Ναβί είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία οδήγησε τον λαό στη γη Χανάν. Ξέρετε αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδερφοί, ότι ο Μωυσής παρόλη την έτσι, μεγαλοπρέπεια που του είχε δώσει ο Θεός και τη χάρη που του είχε δώσει τη μεγάλη να προφητεύει και να βρίσκεται εκεί σαν όργανο του Θεού, δεν κατάφερε από δικιά του αμαρτία, από δικιά του έτσι, παράληψη να μπει μέσα στην γη Χαναάν. Διότι εδίστασε κάποτε και αυτό το Θεός το θεώρησε κακό για τα μέτρα του Μωυσή να διστάσει και να μην παραδεχθεί έστω και μια φορά, όπως βλέπουμε, εν αυστηρότητα τον έκρινε, διότι οι μεγάλοι κρίνονται και αυστηρότερα, όπως ξέρουμε. Είναι λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, μια προτύπωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς του Ναβί παίρνει τον λαό και τον πηγαίνει στην επίγεια πατρίδα του, τη Χαναάν, δηλαδή την υποσχεμένη, αυτή που είχε δώσει με υπόσχεση ο Θεός, αλλά όμως ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος παίρνει όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο τον λαό του Ισραήλ, ας το προσέξουμε, όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους της γης, όλων των αιώνων, και τους πηγαίνει πού? Όχι σε μια πατρίδα όπως είναι οι γήινες πατρίδες, έτσι, όπως είναι η γη Χαναάν, η οποία είναι έφορος γη, ας πούμε, που τρέχει μέλι και γάλα, όπως είπε στον προφήτη ο Θεός, αλλά τους πηγαίνει πού? Στην ουράνια βασιλεία, η οποία είναι η υπερπατρίδα, είναι η τέλεια πατρίδα, εκείνη η οποία που κάθε χριστιανός θέλει και επιθυμεί και παρακαλεί το Θεό να πάει. Μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα και τύπος του Χριστού είναι ο τελευταίος των Κρητών, ο Σαμουήλ. Θα το δούμε, θα το παρουσιάζει το Σαμουήλ στα βιβλία των βασιλείων, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο βιβλίο των βασιλείων. Είναι εκείνος που έκρινε με δικαιοσύνη και πήρε άριστα για τις κρίσεις του, αλλά εδώ απείρως τελειότερα θα κρίνει ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός, ο κριτής όλων των λαών και των φυλών της γης. Βλέπουμε λοιπόν τις αντιπαραθέσεις αλλά και τις προτυπώσεις
των ιδιωτήτων του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι προφήτης σαν τον Μωυσή, αρχιερέας όπως ο Αρών στον υπέρτατο βαθμό, κριτής όπως ο Σαμουήλ στον υπέρτατο βαθμό κριτής, κυριευτής και κατακτητής της ουρανίου βασιλείας, όπως κατακτητής της γης Καναάν ήταν ο Ιησούς του Ναβί, και πανβασιλεύς, διότι ο Δαβίδ ο τελευταίος, ο δημοφιλέστερος και μεγαλύτερος γήινος βασιλιάς του αρχαίου κόσμου, του αρχαίου Ισραήλ μάλλον, γιατί δεν συγκρίνουμε τώρα τον, όπως είπαμε, τον Μεγαλέξανδρο, ο οποίος είναι άλλη περίπτωση, μέγα στρατηλάτης, ο μεγαλύτερος των Ελλήνων, όπως λένε, και όντως έτσι είναι, αλλά μιλάμε για την ιστορία του Ισραήλ, διότι είπαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε πνευματική ρίζα τόσο μεγάλη και δύναμη πνευματικότητας όπως είχαν αυτοί οι άνθρωποι όπως ο Δαβίδ κλπ. Ο Δαβίδ είχε αφήσει αθάνατα κείμενα, ποίηματα, τα οποία είναι γνωστά σαν ψαλτήριο, δηλαδή οι ψαλμοί, οι περισσότεροι είναι του Δαβίδ, να έχουμε υπόψη μας. Ο οποίος είναι και συγχρόνως ελευθερωτής των Εβραίων, ο Δαβίδ, από τους εχθρούς του Φιλιστέους και γενικώς όλους τους εχθρούς. Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα είναι ελευθερωτής, ο τέλειος βασιλιάς αφενός, γιατί δεν θα κυβερνήσει 20 και 30, 25 χρόνια 30 όσο κυβέρνησε ο Δαβίδ, αλλά θα κυβερνήσει αιωνίως. Είναι ο αιώνιος βασιλεύς, ο βασιλεύς των βασιλέων και ο κύριος των κυριευόντων, όπως τον αναφέρει η Αποκάλυψη, το μυστηριώδες εσχατολογικό βιβλίο της Πάτμου, που εγγράφει από την, υπό την καθοδήγηση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη, τον μαθητή του, τον Ευαγγελιστή, τον υψηπετή Αετό. Αλλά θα τον κυβερνήσει αιώνια, με τέλεια αγάπη, με τέλεια δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι πέντε άνδρες, και εδώ θα σταματήσουμε το σχόλιο για να μπούμε στο θέμα μας, δεν είναι μόνο αυτοί οι Άγιοι άνδρες που προτυπώνουν και προεικονίζουν τις ιδιότητες που θα έχει σε αφάνταστη τελειότητα ο Μεσσίας, αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως είναι ο Ιωνάς, ο προφήτης, ο οποίος τι αναφέρεται από τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη, σαν παράδειγμα και προτύπωση του θανάτου του από την Παλαιά Διαθήκη που την κάνει ο Ιωνάς αυτή την προτύπωση. Δηλαδή, όπως ο Ιωνάς, τους λέει ο Χριστός, του ζητήσανε το πάρα από την αρχή, του ζητήσανε θαύμα οι Ισραηλίτες. Και του λένε, αφού λοιπόν είσαι από το Θεό, δώσε μας σημείο από τον ουρανό. Εννοούσαν να κατεβάσει φωτιά ο Χριστός από τον ουρανό, όπως ο Ηλίας. Αυτό ήταν το μεγάλο που έκανα, το μεγαλύτερο δηλαδή. Θεώρησαν ότι ήταν η φωτιά που κατέβηκε σαν κεραυνός αστροπελέκη και έκαψε τα σφάγια τότε με τον Ηλία και με τους ιερείς της Εσχήνης του Βάου. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε για να κατεβάσει φωτιά, ούτε να κάνει εντυπώσεις και εντυπωσιακά θαύματα και να πάρει τον κόσμο μαζί του από το φόβο που θα είχαν μην καούνε και μην πάθουν τίποτα, αλλά ήθελε την πνευματική διάσταση, ήθελε τον άνθρωπο ο οποίος ελεύθερα, με τη δικιά του βούληση, δίχως πειθαναγκασμό, διότι βεβαίως όταν εγώ κάνω κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει και είναι τόσο δυνατό και σφοδρό, θα δημιουργήσω και αναμφισβήτα και το φόβο των ανθρώπων. Σου λέει, μη μας κάψει αυτός. Θα τον προσκυνάγανε και οι Φαρισαίοι τότε τον Χριστό να κατέβαζε φωτιά, διότι θα λέγανε αυτός μπορεί και να μας κάψει. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για αυτό το ρόλο, για να παίξει το ρόλο του Σούπερμαν επάνω στη γη, όπως θα τον παίξει ο Αντίχριστος, ο οποίος έρχεται γιατί ρίστο εν παρόδο οι Άγιοι του Αγίου Όρους επάνω, πατέρες, γέροντες, θεωρητικοί αλλά και προορατικοί, που βλέπουν δηλαδή τα πνευματικά πράγματα, μιλάνε ότι είμαστε στα τελευταία. Στα έσχατα, δηλαδή βρισκόμαστε στο τέλος. Η Αποκάλυψη έχει εμπολίσει, έχει εφαρμοστεί σε πολλά σημεία της και μένουν λίγα ακόμα. Δηλαδή μένει η εμφάνιση του Αντιχρίστου, την οποία δεν ξέρουμε και πρέπει γι' αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είπαμε λοιπόν πως ο Ιωνάς είναι εκείνος ο οποίος προτυπώνει την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου. Γιατί ο Ιωνάς κατεπόθη από μία φάλαινα και με τρόπο θαυματουργικό που μόνο ο Θεός ξέρει έμεινε μέσα στο ψάρι αυτό τρεις μέρες και κατόπιν τον ξέρασε σε μια ξηρά τον Ιωνά, ο οποίος κατατρομαγμένος βέβαια κατάλαβε ότι δεν παίζει ο Θεός, όταν του λέει κάτι πρέπει να εκτελείται πάρα αυτά. Και τρέχοντας πήγε στην Νινεβή και τους είπε εκείνα που του είχε πει ο Θεός να τους αναγγείλει. Και μετενόησαν οι Νινεβίτες, αν και ήταν άνθρωποι δωρολάτρες. Αλλά όχι μόνο ο Ιωνάς, και ένας άλλος, ο Ιωσήφ, είναι μια προτύπωση του Ιησού Χριστού για την αγαθότητά του, την αμνησικακία του απέναντι στους αδερφούς του που τον πούλησαν, για την εφαρμογή των εντολών του Θεού που δεν πήγε με εκείνη την Αιγύπτια η οποία ήθελε να συνάψει ερωτικές σχέσεις μαζί του, αν και ήταν η γυναίκα μεγάλου άρχοντος, και ο Ιωσήφ
δεν πήγε μαζί της. Δεν πήγε μαζί της διότι φοβήθηκε να κάνει αυτή την πράξη μπροστά στο Θεό, όπως είπε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται ούτε τον Θεό, αλλά ούτε και τους ανθρώπους. Ο Ιωσήφ όμως και τους ανθρώπους υπολόγιζε και δεν ήθελε να κάνει αυτή την ατιμία σε άνθρωπο στο Πεντεφρύ, νομίζω, ο οποίος τον είχε ευεργετήσει και να πάει με τη γυναίκα του να χαλάσει το σπίτι του Πεντεφρύ, αλλά τι έκανε, υπετάγει στο θέλημα του Θεού, έσκυψε το κεφάλι, μπήκε φυλακή, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε εκεί και όπως ξέρουμε, τον έβγαλε από τη φυλακή, εξήγησε το όνομα του Φαραώ και έγινε άρχοντας αντιβασιλέας όλης της Αιγύπτου. Αυτός λοιπόν, ο Ιωσήφ, είναι και αυτός εκείνος ο οποίος υπέμεινε την κακία των ανθρώπων, τη συκοφαντία των ανθρώπων, την εγκατάλειψη των ανθρώπων, την προδοσία των αδελφών του και δεν τους κράτησε κακία όπως ο Κύριος που είπε στο Σταυρό «Πάτερ άφες αυτής ουγάρ είδασι τι ποιούσι». Τέλος, τύπος του Χριστού επίσης είναι ο Μελχισεδέκ. Τώρα, αυτό θέλουμε κάποιος η ώρα, αλλά θα το πούμε με λίγα λόγια. Ο Μελχισεδέκ είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη που εμφανίζεται από το πουθενά μπροστά στον Αβραάμ την ώρα που νικάει ο Αβραάμ με τους δικούς του ανθρώπους κάποιους βασιλείς οι οποίοι του είχαν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα κλπ. Είχε στρατό δηλαδή με λίγα λόγια ο Αβραάμ, όπως φαίνεται. Είχε πολύ κόσμο μαζί του, ήταν γενάρχης, έτσι. Ο Αβραάμ λοιπόν νικώντας, λαφυραγώγησε για τους βασιλείς, τους πήρε τα λάφυρα, τα όπλα τους. Εμφανίστηκε όμως μπροστά του ο Μελχισεδέκ ξαφνικά, έτσι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη. Ο οποίος τι έκανε, ο οποίος του ζήτησε συγγνώμη, απέδωσε ο Αβραάμ, κοιτάζοντας τον Μελχισεδέκ, τον επροσκύνησε και του έδωσε μία δεκάτη, δηλαδή του έδωσε το 10% των λαφύρων του, εις ένδειξη τιμής προς το πρόσωπο του Μελχισεδέκ, του αρχιερέως. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη μας λέει και ο Σαύλος Παύλος, παρασιωπά την καταγωγή του Μελχισεδέκ. Από το πουθενά όμως Μελχισεδέκ. Ούτε από πού έρχεται, ποιοι τον εγέννησαν, πουθενά. Ούτε ποιους απογόνους άφησε. Είναι μυστηριώδες πρόσωπο. Αυτός λοιπόν ο Μελχισεδέκ, το μυστηριώδες αυτό πρόσωπο, τι είναι? Είναι ένας τύπος του Ιησού Χριστού. Όπως ο Μελχισεδέκ είναι ένας αγενεολόγητος αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι ο Χριστός, όχι πως είναι αγενεολόγητος ο Χριστός, όχι. Αλλά ο Χριστός τι είναι? Είναι αρχιερέας ο οποίος δεν αλλάζει ποτέ. Είναι άπαξ διαπαντός, όπως παρουσιάζεται δηλαδή και εδώ ο Μελχισεδέκ. Δεν λέει δηλαδή ότι πέθανε ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ για όλους τους άλλους λέει ότι πέθανε και τάφη για τους μεγάλους άνδρες. Αλλά τι να πούμε για τον Ισαάκ που φαίνεται ανάγλυφα η θυσία του Υιού του, του Υιού του Θεού και υπακοή και η πίστη στον Ιησού Χριστό. Θα μείνουμε όμως εδώ, θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα, διότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι, για να περάσουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας που είναι από τον αόρατο πόλεμο του Αγίου μας, του Νικοδήμου, ο οποίος λέγει το εξής. Αν ο άνθρωπος βλέπει το κάλος των κτισμάτων, θα πρέπει κανείς να σκεφτεί το εξής, ότι η ομορφιά που φαίνεται είναι του μόνου αοράτου πνεύματος του Θεού και αυτό πρέπει να μας γεμίζει χαρά και μηνύματα από τον ουρανό και είναι ένα μικρό μέρος αυτής της τέλειας κτιστής ωραιότητος. Όπως είπε και ο Πασκάλ, τρία πράγματα μας κάνουν να υποκλεινόμαστε μπροστά στη σοφία και στη δύναμη και στην παντοδυναμία του Θεού και στην ομορφιά του, στην ομορφιά της δημιουργίας. Το χαμόγελο των παιδιών, τα άστρα του ουρανού, του έναστρου ουρανού, τη νύχτα και τα λουλούδια της άνοιξης. Αυτή είναι η αρμονία των αρμονιών, η οποία δεν αντιστέκεται καμιά ανθρώπινη ψυχή και καμιά ανθρώπινη καρδιά, δεν είναι που δεν συγκινείται από αυτό το κάλος και από αυτή την τελειότητα που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι μέρος της δικής του, του Θεού, της δικής του αρμονίας, διότι αν δεν έχεις αρμονία δεν μπορείς να τη δημιουργήσεις βέβαια, γι' αυτό ο μέγας της αρμονίας κτίστης είναι ο Κύριος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο μέγα πέλαγος της ωραιότητας, το οποίο μας έχει βάλει εδώ, αλλά και μας προειδοποιεί ότι δεν είναι αυτό το πέλαγος της ωραιότητας. Υπάρχει και μεγαλύτερο πέλαγος της ωραιότητας, το οποίο θα το δούμε εάν μπορέσουμε και φτάσουμε κοντά του. Στα αυτιά της καρδιάς μας λοιπόν πρέπει να ακούμε τη γλυκύτατη φωνή του Κυρίου μας. Διότι ο Κύριος μας είπε ότι εγώ σας δίνω την ειρήνη τη δική μου, δηλαδή τη θεϊκή ειρήνη, η οποία καταπάβει όλα τα πάθη, όλες τις κακίες και τα πάντα. Αν λοιπόν από την εξωτερική ευωδία ενός άνθρωπος περάσουμε στην εσωτερική ευωδία του Θεού, τότε μπορούμε να πούμε ότι
πρέπει να μακαρίζουμε αυτή την ευωδία, η οποία θα είναι στον έπακρο βαθμό όταν θα πάμε κοντά στο Θεό και θα ζήσουμε μαζί Του την ευωδία αυτή των πέντε αισθήσεων, οι οποίες και αυτές οι πέντε αισθήσεις, αν και δεν χρησιμοποιηθούν καλά, γίνονται εχθροί του ανθρώπου. Εδώ τις όμως, τι θα λέγαμε, ένας άνθρωπος δεν είχε πέντε αισθήσεις, τι θα ήτανε? Εδώ μία αίσθηση χάνει κανείς την ακοή του ή την όρασή του και αισθάνεται μειονεκτικός, αισθάνεται ότι έχασε κάτι από τη μεγάλη μορφιά του κόσμου και ασφαλώς είναι έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αλλιώς, αλλά έχει έλεος ο Θεός και δίνει και σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια άλλες χάρες τις οποίες δεν έχουμε εμείς. Έχουν αυτοί οι οποίοι στερούνται μία μεγάλη από τις αισθήσεις, την ακοή, την όρασή τους. Μέσα στους λιμόνες λοιπόν, μέσα στις πηγές της ευωδίας του σύμπαντος, παίρνουμε και εμείς λίγες από αυτές τις μαρμαριγές, έτσι, από αυτά τα μυρωδικά που σκορπάνε οι άγγελοι γύρω μας, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του Θεού, είναι οι ευωδιάζουσες πηγές αυτές του Αγίου Πνεύματος και τα δώρα, τα λίγα δώρα που δίνει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο, αλλά που υπόσχονται τα περισσότερα αργότερα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι κάθε έξυπνος άνθρωπος, όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της αρχαιότητος είχαν αντιληφθεί ότι αφού υπάρχει αυτή η αίσθηση του ωραίου, του καλού, του αληθινού, θα υπάρχει στον υπέρτατο βαθμό κάπου αλλού. Οπωσδήποτε έτσι είναι. Εξόνυχος λέει ο Λέων. Και όπως είπε ο πατέρας Παΐσιος, ο σοφός τελευταίος, αυτός Άγιος, από τους τελευταίους Αγίους μας, οι οποίοι δεν έχουν πόλητο γραφηθεί βέβαια από την Εκκλησία, αλλά στη συνείδηση του λαού ισχύει να είναι όσοι άνθρωποι, έτσι, είπε το εξής, ότι ο Θεός μας δίνει εδώ, όπως δίνει στα μικρά, μια καραμέλα για να μας προειδοποιήσει ότι επάνω έχει ένα ολόκληρο ζαχαροπλαστείο δικό του, από το οποίο ατελευτήτως θα μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τις ευωδίες και τους γλυκασμούς αυτούς του Θεού, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πρόγευση του Παραδείσου πάνω στη γη. Όταν αισθανόμαστε αγάπη και ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, έρχεται ένα κομμάτι του Παραδείσου, δηλαδή γινόμαστε εκείνη την ώρα παραδείσοι άνθρωποι, κατά το μέτρο του δυνατού, όπως είναι δυνατόν, δηλαδή σε έναν άνθρωπο γήινο, όπως είμαστε εμείς, να γίνει παραδείσιος. Λέγαμε εξόνυχος το λέοντα. Βέβαια, όταν σε ένα τσουβάλι μέσα ξαφνικά δούμε να βγαίνει ένα νύχι, όπως είναι το δάχτυλό μου, χοντρό, θα καταλάβουμε ότι εκεί πέρα βρίσκεται κάποιο θηρίο, κάποια αρκούδα, κάποιο λιοντάρι. Δεν χρειάζεται να δούμε το υπόλοιπο, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος που ξέρει, δεν λέει δεν είναι τίποτα αυτό, αν ο νυχάκι είναι δεν είναι τίποτα, βλέπει και πίσω από το νυχάκι αυτό το βάθος του παγόβουνου, δηλαδή που λένε εκείνοι οι οποίοι υπολογίζουν σοφά τα πράγματα που βλέπουν γύρω τους. Όντως, ο Κύριος μας δίνει τα εξωτερικά στοιχεία για να μας τονώσει το ηθικό και το ενδιαφέρον μας για τα εσωτερικότερα στοιχεία, τα πνευματικότερα στοιχεία, τα οποία, όπως είπαμε, είναι πλούσια για το Θεό, πάμπλουτα. Ακόμα και τα τρώμε και πίνουμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός να ξέρουμε ότι είναι εκείνος που δίνει την οστιμιά στα φαγητά, όχι μόνο η νοικοκυρά, αλλά ο Θεός πρωτίστως. Αν δεν υπήρχε ο Θεός να δώσει την οστιμιά σε αυτά τα πράγματα που τρώμε, πώς θα μπορούσαν να ήταν νόστιμα? Δεν θα μπορούσαν να ήταν νόστιμα λοιπόν. Ας χαίρεται λοιπόν η ψυχή μας όταν τρώμε, τι, αυτή την αγαλίαση που μας δίνει η νοστιμιά, την οποία έχει βάλει σε όλα τα καλά της γης ο Θεός ο ίδιος. Και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, διότι δυστυχώς, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ αδελφοί, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, όλα τα αλλάζουν. Είναι ένα είδος και αυτό του Αντιχρίστου, έτσι, προμήνυμα, ότι τα φυσικά στοιχεία του Θεού, που είναι τέλεια και όμορφα, τα παραποιεί και τα σφεντερίζεται λέγοντας ότι είναι δικά του. Έτσι. Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα έργο στη φύση, αλλά και μια νοστιμιά φαγητού, το ωραίο κρασί το οποίο εφραίνει την καρδιά των ανθρώπων, που συνιστούν οι γιατροί να πίνουμε ένα ποτηράκι κάθε μέρα, γιατί κάνει καλό και στην καρδιά, έτσι, πόση χαρά και ανάταση αισθανόμαστε όταν βλέπουμε αυτή τη θέα του παντός, όταν βλέπουμε τον ένα αστροουρανό, όταν βλέπουμε ένα λιβάδι, και πώς δεν αγαλιάζουμε όταν βλέπουμε στην τηλεόραση αυτές τις εικόνες, έτσι, και δεν βλέπουμε άσχημες εικόνες βίας που σκοτώνει ένας τον άλλον, που χύνει ο ένας άνθρωπος το αίμα του άλλου, αλλά βλέπουμε την απεραντοσύνη της γης, τις τεράστιες ερήμους της Σαχάρας, την τεράστια ζούγκλα του Αμαζονίου, τα ζώα, την ποικιλία των ζώων, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας φέρνουν μέσα μας ένα αίσθημα ευτυχίας και χαράς, διότι βλέπουμε ότι ο Θεός έχει δώσει τόσο πλούσια τα χρώματα, τα σχήματα, τα ζώα, τα όντα και ολόκληρο αυτό το καλό
σε σύγκριση με τη θεία τελειότητά του, είναι ένα τίποτα μπροστά στο μεγαλείο της τελειότητας του Θεού. Ωστόσο και για αυτό το λίγο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε καλό και να πούμε σε ευχαριστώ Θεέ μου για κάθε καλό που έχεις κάνει σε μένα και στον πλησίον μου και σε όλη την ανθρωπότητα. Και εάν έχουμε αυτή την πληθυντική καρδιά η οποία συμμετέχει στον πόνο και στη χαρά του ανθρώπου, στο καλό και στο κακό, τότε πραγματικά είμαστε άνθρωποι του Θεού και νοιαζόμαστε για τον πλησίον μας, νοιαζόμαστε για τον αδελφό μας, οποιαδήποτε χρώματος, οποιαδήποτε αποχρώσεως και αν έχει το δέρμα του, διότι όλοι είμαστε από ένα αίμα και όλοι έχουμε και βλέπουμε ότι τα πλάσματα του Θεού είναι τόσο όμορφα, τόσο χαροπά, τόσο αρεστά. Βλέπετε τα παιδάκια, τις φωτογραφίες και τις εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση από τα παιδάκια όλων των χωρών, όλων των φυλών. Πόσο όμορφα είναι και τα μαύρα παιδάκια και τα κίτρινα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια, αν υποθέσουμε ότι οι Κινέζοι είναι κίτρινοι, που δεν είναι, αλλά έτσι τους έχουμε συνηθίσει να τους λέμε. Αλλά μέσα από αυτά τα χαμόγελα των παιδιών και τα μάτια εκείνα τα οποία τα βλέπουμε να κοιτάνε πολλές φορές με τόση απορία τη βία των μεγάλων, έτσι μας δείχνουν και αυτά τα μάτια ότι οι κτήσεις και η δημιουργία μας γίνεται θεολογία. Και από αυτόν τον αισθητικό κόσμο ανυψωνόμεθα στον νοητό και πνευματικό κόσμο, σαν εφαλτήριο, όπως πειράει ο αθλητής και χτυπάει δυνατά τα πόδια του για να πεταχθεί και να δώσει εκείνο το μεγάλο άλμα που θα πηδήξει το εμπόδιο αυτό στο αγώνισμα. Αόρατος πίσω από όλα αυτά τα ωραία πράγματα βρίσκεται ο άριστος τεχνίτης, η τέλεια αρμονία, ο τέλειος, ο πανυπερτέλειος νους, ο Κύριος ο Παντοκράτορ, ο δημιουργός των πάντων, αυτός που δείχνει την τεχνική του διαμέσου των υλικών ορατών και αοράτων. Διότι προβάλλοντας τις αόρατες και άκτισες ενέργειές του ο Θεός, μας δείχνει το μεγαλείο του πνευματικού κόσμου. Και να το ξέρουμε αυτό, πως οι Άγιοι, έστω και αν δεν έχουν κατά κόσμον σοφία και παιδεία, εντούτοις έχουν θεϊκή παιδεία που είναι ανώτερη, πολύ ανώτερη από των μεγάλων πανεπιστημιακών δασκάλων και των εφευρετών της ανθρωπότητας, διότι εκείνοι έχουν τον λόγο μέσα τους, έχουν την ουσία, εκείνοι που έχουν τη θεωρία δηλαδή του Θεού και έχουν επαφή με το Άγιο Πνεύμα, και αυτό είναι η τέλεια αλήθεια, η τέλεια αγάπη, η τέλεια πραγματικότητα. Αλλά και τα πράγματα αυτά που εμφανίζονται μας πάνε στην πρώτη αιτία, όπως είπαμε. Στην πρώτη αιτία που είναι ποιος άλλος, ο Κύριος, ο Δημιουργός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, η οποία συνεργάστηκε, αγαπητοί φίλοι, για να γίνει αυτή η ωραιότητα που βλέπουμε γύρω μας, η οποία δεν σταματάει γιατί ο Θεός συνεχώς δημιουργεί σύμπαντα και είναι άφταστη και υπέροχη η συνεχής αυτή η δημιουργία του Θεού. Και τόσο μεγάλη και άπειρη στάθηκε η αγαθότητα του ιδίου του Θεού, ο οποίος σαν μόνη αρχή παντός κτιστού θέλησε να συγκαταβεί με τόση χαμηλότητα και απλότητα, ώστε να γίνει ο ίδιος άνθρωπος, να πάθει και να πεθάνει για τον άνθρωπο, δίνοντας την άδεια στα πλάσματά του να αρματωθούν εναντίον του και να τον σκοτώσουν. Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν εσείς έρχεστε σε επαφή με τα υγιεινά πράγματα, όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, αν παραδείγματος χάρη βλέπουμε τα όπλα του κακού, αν βλέπουμε τα μαχαίρια, τα ρόπαλα, τα σκοινιά, τα ξύφη, τις λόγχες, να θυμόμαστε ότι από αυτά, με αυτά τα εργαλεία μεταχειριστήκαμε ένα Θεό, τον καρφώσαμε στο σταυρό με τα σφυριά και με τα καρφιά και με τις λόγχες. Με τα σφουγγάρια με το ξύδι τον ποτίσαμε και με τα φραγγέλια, με τα σκοινιά τον χτυπήσαμε και τον ματώσαμε στην πλάτη και εκείνος υπέμεινε, ο γλυκύτατος Ιησούς υπέμεινε να καταβρέχει με το αίμα του το χώμα από κάτω του. Τη στιγμή κατά την οποία εμείς οι άνθρωποι αλλά και αν βλέπουμε πέτρες
Να θυμηθούμε τις πέτρες που σχίστηκαν με το θάνατό του. Να θυμηθούμε το σεισμό που έγινε στις πέτρες που σκίστηκαν και ο ήλιος να μας φέρνει πολλές φορές στη θύμηση το σκοτάδι που έγινε βλέποντας το δεσπότη του να σταυρώνεται. Ας το νερό μας θυμίζει πάντοτε την Άγια Πληγή του Κυρίου. Όταν ο στρατιώτης τον χτύπησε με τη λόγχη, βγήκε. Αν πίνουμε κρασί ή οτιδήποτε άλλο ποτό, ας θυμόμαστε το ξύδι για τη χολή που ποτίσαμε τον Κύριο. Αν μυρίζει ευωδία αρωμάτων, θυμίσου την άσχημη εκείνη οσμή που ανέπνευσε ο Κύριος στον Γολγοθά, εκεί στον τόπο των καταδίκων, όπου ήταν τόπος δυσόδης και βρωμερός από σάρκες, από πουλιά που έτρωγαν τους καταδίκους εκεί, και όταν δίνουμε το σώμα μας να θυμηθούμε ότι με τη θεότητά του θέλησε να μας ζητήσει ο Κύριος εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και όταν βλέπεις ότι ο Χριστός καρφώνεται στο σταυρό για τη δική σου σωτηρία, αδερφέ, κι αν σου φανεί μια όμορφη φωνή στα αυτιά σου, γλυκιά, μετάθεσε την αγάπη σου αυτή στο σωτήρα σου, ο οποίος από τα χείλη του ξεχύθηκε όλη η χάρις και η ομορφιά, ο ωραίος σκάλι, ότι και ο ψαλμός που λέει «Ξεχύθηκε από τα χείλη σου η ομορφιά, ο Μεσσία», το 44ο νομίζω ψαλμός είναι αυτός, αλλά και από τη θεϊκή γλώσσα του Κυρίου, κρεμάστηκε όλος ο λαός. Από εκείνη τη γλώσσα, την πεντακάθαρη, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, από εκείνη τη γλώσσα η οποία έδωσε τα υψηλότερα νοήματα στην ανθρωπότητα. Και αν δεις αυτές τις ταραχές που γίνονται στις διαδηλώσεις, στο χάσουν τον όχλο εκείνον ο οποίος τον επήγε στο πρετόριο και φώναξε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Εκείνους που φώναξαν στα θεϊκά αυτιά, αυτά τα αισχρά λόγια, και αν δεις κάποιο ωραίο πρόσωπο ανθρώπινο, θυμίσου ότι ο Κύριος, ο ωραίος Ιησούς, ωραιότερος των ανθρώπων, έγινε ανίδεος νεκρός, ατιμάστηκε και πάνω στο σταυρό αλλοιώθηκε τόσο το πρόσωπό του που, όπως λέει ο ψαλμός, η Παναγία δεν τον γνώρισε. Αλλά του είπε «Πού είναι το κάλο σου, πώς έδισε το κάλο σου». Και να θυμηθούμε την ώρα του πάθους, αγαπητοί φίλοι, όταν άρχισε ο Κύριος να αγωνιά στον κήπο της Γεστημανή και όταν ακούς χτυπήματα από τους χτίστες που χτυπάνε, θυμίσου και εκείνα τα καρφιά που χτυπήσανε τον Κύριο και φαντάσου ότι μια βελόνα μας τρυπήσει το χέρι, τι πόνο μας δημιουργεί, αλλά τα καρφιά που μπήκανε και συνέτριψαν τα οστά του Κυρίου, τα χέρια του, τα χέρια που τα έδειξε μετά στους μαθητές για να τους πει ότι εγώ είμαι, κοιτάξτε τις πληγές μου. Λοιπόν, όλα αυτά ας μας θυμίζουν τον Κύριο. Τον Κύριο ο οποίος και τώρα να δούμε, αγαπητοί φίλοι, πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αισθήσεις μας για αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε τώρα. Πώς δηλαδή από τα ζωντανά αντικείμενα που βλέπουμε μπορούμε να πάμε στα πνευματικά. Όταν βλέπουμε ωραία πράγματα στη γη, ας θυμηθούμε ότι αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος σκουπιδιών. Διότι εκείνα τα οποία θα δούμε στην άλλη διάσταση δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτά τα ωραία που κάνουμε εμείς, με τα αυτοκίνητα, με τα φορέματα, με τα πάρτι και με όλα αυτά. Η χάρις του Θεού και η δύναμη της δημιουργικότητας του Θεού, του πνευματικού κόσμου, θα μας δείχνει ότι εδώ πέρα η γη είχε σκοτάδι όταν θα δούμε το πραγματικό φως της 8ης ημέρας του Κυρίου, και αν διαπεράσουμε τη ματιά μας τον ουράνιο θόλο και με τα μάτια της ψυχής μας πάμε στον εμπείρινο, στον πνευματικό ουρανό, σε εκείνο που πραγματικά έχει αξία γιατί είναι αιώνιος,
Και ας προσιλωθούμε, και αν προσιλωθούμε εκεί, σε αυτόν, το παντοδεινό κατοικητήριο του ανθρώπου, γιατί μας κάνει μεγάλη τιμή ο Κύριος, με το να μας δίνει αυτήν την υπερούσια κατάσταση, τότε εδώ, αν τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, θα ζούσουμε με ταπεινότητα. Με ταπεινότητα. Διότι η ταπεινότητα τι είναι? Είναι η κατανόηση του μεγαλείου του Θεού και η μικρότητα του ανθρώπου, του ανθρωπίνου όντως. Το ότι εμείς μπροστά στον Θεό δεν είμαστε τίποτα. Και αν σκεφτούμε ότι εκεί πέρα αντυχία κατά πάσος, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια των χεροβίμ, των σεραφείμ, των όντων αυτών των υπερόχων, και που οι μελωδίες, οι ουράνιες μελωδίες αυτές δεν μπορούν να συγκριθούν με τις δικές μας εδώ, τις γήινες, οι δοξολογίες δηλαδή. Και αν, όπως άκουσε ο Άγιος Ιωάννης, τον όχλο τον πολύ λέει, άκουσε πολλές φωνές σαν να έρχονταν από καταράχτη που λέγανε αλληλούια, αλληλούια, άκουσε ο Ιωάννης μέσα στην αποκάλυψη αυτή που φανίστηκε μπροστά στα μάτια του. Όταν λοιπόν από την ωραιότητα των κτισμάτων φτιάχνουμε αυτή τη μεγάλη, την υπέροχη ωραιότητα του ουρανού, να σκεφτούμε μετά όμως και την καταχθόνια κατάσταση, την υποχθόνια κατάσταση. Εκεί που βρίσκεται ο όφης της απολίας, ο Σατανάς, ο Κύριος του Άδου, ο οποίος ξεδοντιάστηκε βέβαια από τον Κύριο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που του παραδίδονται ακόμα και του δίνουν δύναμη δυστυχώς. Και να ευχαριστούμε τον Θεό για το ότι μας φανερώνει τον εχθρό μας και τον κυριολεκτικά του σπάζει το κεφάλι ο Κύριος. Και όταν μας γίνεται κάποια τέτοια, έτσι, κάποιος προβληματισμός πάνω σε αυτά, ας πηγαίνουμε να βλέπουμε τις πληγές του Χριστού στην αγιωτάτη σάρκα του, και για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και να μας κάνει να μισήσουμε τις ειδονές της σαρκός, οι οποίες δεν είναι ουσιαστικά τίποτε, διότι εδώ μια χαρά παίρνουμε και 100 λίπες ή τουλάχιστον 10 λίπες με μια χαρά. Όταν περπατάμε σε κάθε βήμα μας και σε κάθε δρασκελισμό και βηματισμό που κάνουμε, να θυμηθούμε ότι με αυτό το βηματισμό πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τάφο, και να μην θεωρήσουμε τον τάφο σαν κάτι το απεχθές και το απέσιο. Όχι. Ο Κύριος μας έδωσε τη δύναμη να βλέπουμε κατάματα το θάνατο και να μην τον φοβόμεθα. Διότι ο θάνατος για τους χριστιανούς, τους πραγματικούς, αληθινούς χριστιανούς του Χριστού, δεν είναι κατάρα. Ο θάνατος είναι απελευθέρωση. Ο θάνατος είναι το ποθητό για πολλούς Αγίους. Ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει? Θα ήθελα να φύγω, να πάω κοντά στον Κύριό μου, αλλά η αγάπη μου για εσάς, για την πρόοδο τη δική σας, με κρατάει εδώ. Δεν έχω τίποτα εδώ να χαρώ. Θέλω να πάω στον Κύριό μου, να πάω κοντά του, να τον δω. Να δω το άρρητο, το ανέκφραστο κάλος του προσώπου του, το ασύλληπτο κάλος του προσώπου του, και να αισθανθώ τον ουράνιο, την ουράνια χαρά, την οποία αισθάνθηκε ο Παύλος όταν πήγε στον τρίτο ουρανό και είδε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δει άνθρωπος, και είδε καταστάσεις από τις οποίες δεν είναι δυνατόν να βγάλει ο άνθρωπος συμπεράσματα, και κανένα μάτι δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που βλέπει ο γραμματιστής Άγιος, αυτό που λίγο τραβάει την κουρτίνα ο Θεός και μας δείχνει από τον κόσμο της τελειότητός του, και αυτό ακόμα το λίγο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Κατάνοιξη πιάνει τον άνθρωπο όταν βρίσκεται στο άβατο αυτό, εκεί που μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Και να ξέρουμε ότι μερικές φορές υπάρχουν τα δάκρυα αυτά του Αγίου Πνεύματος που τα δίνει το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος στην προσευχή του κυρίως αισθανθεί αυτό το δέος και την απόσταση, την τεράστια που τον χωρίζει από το Θεό, και μέσα από την καρδιά του ζητήσει από το Θεό να τον ελεήσει, να τον αγαπήσει, να τον κάνει παιδί του, να τον πάρει κοντά του. Είναι ασύγκριτο λοιπόν το κάλος του ουρανού. Δεν υπάρχουν μαθηματικά, δεν υπάρχει ποίηση, δεν υπάρχει γλώσσα, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε το κελάδι με των πουλιών, των αειδονιών, δεν μπορεί να περιγράψει αυτή τη μεγάλη, έτσι, το μέγα ιερό μυστήριο της παντοδυναμίας του Θεού, το οποίο εμείς, όπως είπαμε, ψήγματα ζούμε εδώ πέρα, έτσι λίγα μας δίνει σταγόνες ο Κύριος, και σε κάποιους που αξίζουν τους δίνει βέβαια περισσότερα, για να μας δείξει ότι υπάρχει, ότι μας σκέπτεται.
βλέπουμε από εμπειρία στη ζωή μας ότι ό,τι του ζητάμε, αν είναι προς το συμφέρον μας, το παίρνουμε. Και όλα αυτά τι δείχνουνε, δείχνουνε ότι η αγάπη του Θεού είναι απεριόριστη, είναι μεγάλη για τον άνθρωπο. Και αν καμιά φορά με λάθος συλλογισμούς λέμε ο Θεός με εγκατέλειψε και δεν με αγαπάει, να ξέρουμε αγαπητοί αδερφοί ότι ποτέ δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος. Κάποιος περπάτα και λέει στην παραλία και ένας ασκητής ερημίτης και ένιωσε τόση συντριβή μέσα του και τόσο χάος μέσα του και τόση σύγχυση, αυτό που λέγεται, λένε οι ασκητές, σκότωση του νου, δηλαδή παραλύει το μυαλό του ανθρώπου. Κυριολεκτικά. Τα έχουν εκεί οι Άγιοι, δεν τα έχουμε μόνο εμείς εδώ πέρα που ζούμε στις πόλεις αυτά και τα χάνουμε ξαφνικά όταν οι δυνάμεις μας εγκαταλείπουν, οι πνευματικές μας δυνάμεις και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Κάνουμε γύρω από τον εαυτό μας γύρους και αισθανόμαστε ότι είμαστε πραγματικά χαμένοι. Και σε αυτές τις στιγμές βρίσκει ευκαιρία ο Σατανάς και βάζει ειδικά στους νέους ανθρώπους την ιδέα να καταστραφούν, να αυτοκαταστραφούν, να αυτοκτονήσουν. Όχι. Εκείνη την ώρα θα περάσει αυτή η κακιά ώρα. Σήκω στο τηλέφωνο, πες δύο λόγια με ένα φίλο σου, βγες έξω, φάει ένα φρούτο, κάνε κάτι. Αντέδρασε σε αυτό το κακό συνέστημα που μας πιάνει καμιά φορά και νομίζουμε ότι τελείωσε ο κόσμος εδώ για μας, ότι δεν υπάρχει τίποτε πια και ότι βρισκόμαστε στο άκρο ενός γκρεμού. Όχι αδερφοί, θα περάσει αυτό. Θα περάσει πάρα πολύ σύντομα. Ποτέ να μην σκέφτεστε εκείνη την ώρα που θα μείνει για πάντα. Είναι μια δοκιμασία κι αυτή. Τη δοκιμασία την υπέστη και ο Κύριός μας. Και σε τέτοιο βαθμό που δεν την υφιστάμεθα εμείς. Κανένας από τους ανθρώπους δεν έφτασε σε τόσο βαθμό δοκιμασίας όπως έφτασε ο Κύριος όταν είπε «Γιατί με εγκαταλείπεις, πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειπες». Τον εγκατέλειψε για να νιώσει όλο το βάρος, αυτή την άμποτη της ανθρώπινης μοίρας, του κακού που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν πέφτει επάνω του αυτή η σκότωση του νου, που αφανίζεται τελείως η ψυχή και αισθάνεσαι ότι είσαι στο Βόρειο Πόλο να φυσάει και σε μια νύχτα σκοτεινή και δεν μπορείς να αναπνεύσεις και να σηκώσεις το κεφάλι σου. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι παθαίνουν αυτά τα πράγματα και στην κυριολεξία τα χάνουν, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε, αγαπητοί φίλοι. Είναι μια δοκιμασία η οποία θα περάσει και όχι μόνο θα περάσει, αλλά από αυτή τη δοκιμασία θα γίνουμε δυνατότεροι. Είναι απαραίτητο να περάσει ο άνθρωπος από δοκιμασίες και να ξέρετε ότι οι Άγιοι αναγιάσανε είναι γιατί δεχτήκανε τις περισσότερες σκοτώσεις και απογνώσεις που μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Τις δέχτησαν αυτοί, αλλά υπέμειναν και είπανε «Κύριε, για το χατήρι σου θα δεχτούμε τα πάντα». Ενώ εμείς λίγο να τραυματιστούμε ψυχικά, λίγο να έρθουμε σε μια σύγχυση και σε μια δυσκολία, ψαρώνουμε όπως λένε, τα παρατάμε και γινόμαστε έρμεο των σκοτεινών. Γινόμαστε αρνητές πολλές φορές, έτσι, του Θείου Ελέους. Φτάνουμε σε σημείο να κάνουμε πράγματα απογνώσεως. Τη στιγμή της απόγνωσης λοιπόν ας γονατίσουμε και ας πούμε «Κύριε, Κύριε, δεν αντέχω τη δοκιμασία. Πάρε μου τη δοκιμασία αυτή». Αλλά αν μπορούμε να την αντέξουμε, τότε περισσότερο ευχαριστεί το Θεός γιατί βλέπει το σθένος και την αγάπη που έχουμε προς Αυτόν. Όταν και ακόμα σε μια στιγμή εγκατάλειψης, εμείς δεν χάνουμε την πίστη μας και τη δύναμη της προσευχής μας. Είναι δύσκολο αυτό, αγαπητοί φίλοι, να το εξηγήσει κανείς, πώς νιώθει κανείς σε ορισμένες στιγμές της ζωής του, μικροί και μεγάλοι άνθρωποι, και αυτές οι δοκιμασίες τις έχουμε όλοι περάσει και ξέρουμε τι είναι η δύσκολη στιγμή. Η δύσκολη στιγμή, η οποία όμως περνάει, όπως το παιδί εκεί που κλαίει, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο γελάει. Και ο άνθρωπος έτσι, αν όχι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, όπως λέει κάποια Αγία Ψυχή, η οποία είναι και κατάκητη τα τελευταία 12 χρόνια, μου είπε το εξής, ότι δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε δοκιμασίες, δεν κρατάνε πολύ. 1-2 μέρες και μετά ξαστερώνει. Λοιπόν, ή 2 μέρες ή 1 μέρα ή έστω μια εβδομάδα, ας κάνουμε υπομονή στις δύσκολες στιγμές, γιατί ο Κύριος θέλει εκείνους που τον αγαπούν να δοκιμάζονται όπως το χρυσάφι δοκιμάζεται για να καθαρίσει στο καμίνι, στο πύρ της φωτιάς. Και να ξέρουμε ότι όταν σηκωθούν άνεμοι ορμητικοί το χειμώνα
αστραπές και βροντές ή αστράφτει και βροντάει ο ουρανός, τότε να θυμόμαστε τη φοβερή ημέρα της κρίσεως και κλείνοντας το γόνι στο Θεό, γονατίζοντας μπροστά στον Κύριό μας, ζήτησε να μας δώσει χάρη πριν να παρουσιαστούμε μπροστά στο κριτήριο από όπου είναι δύσκολο κανείς να σκεφτεί αυτό το πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο. Κι αν στεναχωρηθούμε από ζέστη ή κρύο ή οτιδήποτε άλλο κακό μας συμβαίνει, τότε ας υψώσουμε και πάλι το νου μας προς το Θεό και να χαιρόμαστε για την αγάπη που μας δείχνει ο Θεός και για την αφορμή αυτή που παίρνουμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε εκείνα τα οποία το αρέσουν του Θεού, να νικάμε δηλαδή τους πειρασμούς και να γινόμαστε οι νικητές του φωτός, οι αγωνιστές, οι στρατευμένοι αγωνιστές του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας επάνω σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο εδώ που βρεθήκαμε. Ας είναι πάντοτε ευλογημένος ο Κύριος, ο οποίος μας δείχνει την αγάπη Του, μας δίνει στιγμές τόσο ωραίες που καμιά φορά λέμε ότι αξίζει πραγματικά να ζει ο άνθρωπος μόνο και μόνο για να σκέφτεται τον Κύριο, να προσεύχεται προς Αυτόν και να Του δίνουμε ευχαριστίες για όσα συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Συγχωρέστε με που κάπως συγκινήθηκα, αλλά αυτά που προέρχονται από το θεϊκό στόμα καμιά φορά είναι πράγματα τα οποία υπερβαίνουν τον άνθρωπο νου και τον κάνουν να αισθάνεται μετέωρος μερικές φορές, και η αξεπέραστη αυτή διδασκαλία του Κυρίου μας μας δίνει τη δύναμη να έρχομαστε σε επαφή καθημερινή με το Λόγο του Θεού και να ζούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα την πνευματική, την ατμόσφαιρα την παραδείσια, την οποία εύχομαι σε εσάς και σε όλους εμάς που σήμερα παρακολουθούσαμε την εκπομπή. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα φτάσουμε και σε άλλα σημεία του Αρωάτου πολέμου, όπου ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, μας λέει πολλά πράγματα και για τη Θεοτόκο βέβαια, την οποία υπεραγαπούσε, αγαπούσε πολύ ο Άγιος της Εκκλησίας μας, και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας βέβαια σεμνύνονται, εσέβονται και αγαπούσαν την υπεραγία Θεοτόκο και την είχαν μεσήστρια, για τη λύτρωσή τους και για τη λύτρωση όλου του κόσμου. Ας προσευχηθούμε και αυτόν τον καιρό που είναι δύσκολες εποχές με τις αναταράξεις παγκόσμιες, και ας σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και ας πούμε, και αν έρθει η στιγμή του θανάτου μας και η στιγμή που έρχεται ο Κύριος, να πούμε «Ελθέ Κύριε, ελθέ, ελθέ και σώσε μας από αυτόν τον κόσμο, πάρε μας κοντά Σου», διότι αυτό παθούμε περισσότερο από όλα, να δούμε το πρόσωπό Σου, το τέλειο, το παν υπερτέλειο, φωτεινό πρόσωπο της ζωής και της αγάπης, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας ημών Ιησού Χριστού. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε Κυρίο.